πριν από 8 μήνες περίπου, ο Ανδρέας Ολινός, που είναι αυτός εδώ, και βασικά δεν είναι αυτός, είναι αυτό που έμεινε από αυτόν, πήρε ένα τηλέφωνο από το Παρίσι και είπε ότι θα ανεβάσει το Αφροδίτης και Άδωνη στην πλατεία Χατζίνη. Εμείς σκάσαμε στα γέλια, αρχίσαμε να το συζητάμε με την παραγωγή μεταξύ αστείου και σοβαρού, μετά ζητήσαμε τη βοήθεια του Μάρκελου του Χρυσικόπουλου και μας είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα και απαράδεκτα και ότι στο Κοτέτσι εκεί πέρα που κάνετε δεν γίνονται τέτοιες όπερες. Και μετά έγινε. Και θα ήθελα πραγματικά, χωρίς να υποτιμώ όλους τους εκπληκτικούς μουσικούς που είναι εδώ, αλλά ειδικά για τον Ανδρέα, ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για αυτό που έχει καταφέρει σήμερα.
Thank you.
Είναι το μεσημέρι της επομένης της παράστασης. Έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Αυτό είναι πάντως το σκηνικό τη μέρα. Ο αέρας έχει ξαναπιάσει γενικά. Μας κουνάει την αυλαία. Η αυλαία αυτή ανέβηκε μία φορά. Προσπαθήσαμε να την ξανακατεβάσουμε σήμερα, δεν θα την ξανανεβάσουμε, θα μείνει έτσι. Οπότε θα σας το δείξω με την αυλαία κατεβασμένη, θα μπούμε μέσα. Εδώ είμαι στο χώρο της ορχήστρας, η ορχήστρα έπαιξε από κάτω. Αυτή είναι μια συνθήκη που χρειαζόμαστε απαραίτητα για την όπερα, αυτό το ύψος. Και βρίσκομαι και μπροστά στο βασικό φωτισμό, που είναι η ράμπα. Ό,τι απέμεινε από τον κλασικό φωτισμό με τα κεριά. Τώρα είναι με γλόμπους. Όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον Καραγκιόζ ή οποιαδήποτε τέτοια έτσι λαϊκή παράσταση. Το δεύτερο στοιχείο είναι φυσικά το κάδρο σκηνής. Από εδώ. Αυτό κάνανε οι χοροδοί στον πρόλογο. Όλος ο πρόλογος έγινε σε αυτό το προσκήνιο. Το κάδρο φυσικά είναι το πρώτο πράγμα που μας χωρίζει από το κοινό και το πρώτο μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε γενικά. Και όλα τα ζωγραφικά στοιχεία σε αυτή την πρώτη εικόνα είναι έργα του Θεόφιλου. Αυτά εδώ είναι κάποια αντίγραφα τα οποία έγιναν με βάση τον διάκοσμο της οικίας Κοντού. Η οικία Κοντού είναι ένα πιλιορίτικο αρχοντικό που βρίσκεται εδώ κοντά στην Ανακασιά και το ιστορικό το σγράφησε ο Θεόφιλος και εκεί βρήκα ακριβώς όλα τα στοιχεία που χρειάζονταν για να έχουμε αυτή την πρώτη εικόνα τόσο διακοσμητικά όσο και ιστορικού περιεχομένου, όπως είναι η Αφροδίτη, το έργο είναι Αφροδίτη και Άδωνης, χρειαζόμαστε την Αφροδίτη φυσικά και μια βουκολική σκηνή η οποία είναι τυπωμένη είναι η αυλαία, ο πρόλογος τονίζει αυτό το βουκολικό χαρακτήρα του έργου και θέλαμε κατά κάποιον τρόπο να μπουν οι χοροδοί μέσα σε αυτή την αυλαία πριν αυτή ανοίξει. Έτσι γενικά μια πολύ επίπεδη αντιμετώπιση του χώρου. Μετά αυτό
από αυτήν την επίπεδη αντιμετώπιση έπρεπε να έρθει και ο δυτικός πολιτισμός κάποια στιγμή με την προοπτική. Μετά από αυτόν τον κόσμο των δύο διαστάσεων, στο μπαρόκ θέατρο έκανε αυτό το επίτευγμα της προοπτικής. Η προοπτική χρειαζόταν καταρχάς ένα φόντο, δηλαδή κάπου όπου θα εστιάσουμε, κάπου θα πάει το βλέμμα στο τελευταίο επίπεδο, που είναι αυτός ο ουρανός. Αυτός ο ουρανός εμφανίστηκε ολόκληρος μόνο στο τέλος της παράστασης. Και γενικά χρησιμοποιήθηκε σαν φόντο, αλλά και σαν τελικό σταθμό. Δηλαδή, όλα τελείωσαν κάπου εδώ. Χρησιμοποίησα αυτόν τον τρόπο κύρτωσης του ουρανού, που διευκολύνει πολύ την ανάγνωση του βάθους. Και εδώ έχουμε τα διαφορετικά επίπεδα που χρησιμεύουν αφενός για να γίνονται οι είσοδοι και να το βλέμμα να μην αποσπάται από το μπεσβιές των ηθοποιών, και για να δώσει αυτή την, φυσικά την αίσθηση της προοπτικής. Αυτό το σύστημα είναι πανάρχιο γενικά, αλλαγή σκηνικού, απλά σύρεται κάτι και από πίσω είναι κάτι άλλο. Το από πίσω ήταν το δεύτερο σκηνικό, η πιο βυζαντινή έτσι έκδοση του έργου, με αυτά το χρυσό παλάτι της Αφροδίτης. Τα μπροστινά είναι μια εκδοχή σε σέπια κάποιων σχεδίων που υπάρχουν από την εποχή της όπερας, δηλαδή ο 17ος αιώνας, ο αγγλικός. Είναι ο Ίνιγκο Τζόνς, ο οποίος σχεδίασε σχεδόν όλα τα σκηνικά των θεαμάτων, των βασιλικών θεαμάτων της εποχής. Και εγώ προσπάθησα να τα αποτυπώσω έτσι σε μία μορφή που είναι μεταξύ της ζωγραφικής και του σχεδίου. Δηλαδή μετά το σχέδιο, η πρώτη μορφή είναι αυτή η σέπια. Και γενικά έχει κάποιο συμβολισμό, δηλαδή να μην φτάσουμε μέχρι το τέλος της ζωγραφικής. Η ζωγραφική, όταν πια έχει αποτυπωθεί τελείως το σκηνικό, όταν έχουμε τα πραγματικά χρώματα, κάπως έχουμε λίγο τελειώσει με την παράσταση. Ενώ εδώ είμαστε λίγο μετά το σχέδιο. Το σχέδιο μένει κάπου, είναι κάπως εγκεφαλικό, ενώ αυτή η πρώτη ζωγραφική αντιμετώπιση μας πάει και λίγο παραπέρα.